Ενωμένοι φορείς, σύλλογοι και πολίτες υψώνουν τη φωνή τους προκειμένου ο δρόμος Καρμανιόλα, Πύργος, Καλό Νερό, Τσακώνα να μπει σε τροχιά υλοποίησης. Η αγανάκτηση ωστόσο ξεχυλίζει από όλους, καθώς μέχρι τώρα από το αρμόδιο Υπουργείο τηρείται σιγή ηχθείως για το θέμα. Μάθαμε από τα μέσα ότι η Ολύμπια Οδός που είχε αναλάβει για να βγάλει τη μελέτη την παρέδωσε στο Υπουργείο, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Μία δημοσιογράφος ρώτησε τον κύριο Σταϊκούρα για το τι γίνεται μέλη γενέστε με τον συγκεκριμένο δρόμο, λέει το εξετάζουμε. Αυτή ήταν η απάντησή του. Νομίζω ότι μας υποτιμάει σαν κατοίκους, υποτιμάει την Ηλία, υποτιμάει τη Μεσσηνία και νομίζω ότι ο φόρος αίματος που έχει δώσει αυτό ο συγκεκριμένος δρόμος είναι πάρα πολύ βαρύ. Ο κύριος Υπουργός των Υποδομών που ήρθε, επισκέφθηκε δύο φορές τη Μεσσηνία, δεν αναφέρθηκε καθόλου πάνω σε αυτό το θέμα. Εμείς τη μόνη έγκυρη ενημέρωση που έχουμε είναι ότι γίνεται επικαιροποίηση των μελετών του δρόμου. Όσοι διέρχονται από το συγκεκριμένο δρόμο κάνουν το σταυρό τους και ζητούν να υλοποιηθεί επιτέλους ένας ασφαλής οδικός άξονας. Εμείς που χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο δρόμο το καλοκαίρι είναι Καρμανιόλα. Από κάθε σημείο πετάγεται οποιοδήποτε. Έχουν ανοίξει τα δίδαχτα και περνάει. Κατά δεύτερο και το κυριότερο, αυτή τη στιγμή ο δρόμος στο δεξιά και αριστερά δεν μπορεί να πλησιάσει. Μα δεν το συντηρούν κιόλας. Ρίξανε πόσα εκατομμύρια ότι θα φτιάξουν το δρόμο και τελικά δεν συντηρείται ο συγκεκριμένος δρόμος. Άρα απαιτούμε, δεν ζητάμε ούτε απαιτούμε να γίνει αυτός ο δρόμος. Δυστυχώς βλέπετε ότι σχεδόν κάθε εβδομάδα επιβεβαιωνόμαστε. Έχουμε θύματα, έχουμε τραυματίες, έχουμε νεκρούς, έχουμε επισκέπτες το καλοκαίρι οι οποίοι περνούν να δουν αυτή την όμορφη περιοχή και δυστυχώς βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους με αυτόν τον ανασφαλή αυτοκινητόδρομο. Ότι με το που μπαίνουμε στο δρόμο από την Τζακώνα και να φτάσουμε μέχρι την Κρέστινα ζούμε το απόλυτο, την απόλυτη φρίκη, το κίνδυνο στο αίμα μας. Αυτό είναι το πρόβλημα σε όλους και αυτή είναι η καθημερινότητα που ζούμε. Την ίδια ώρα επιτακτική κρίνεται η ανάγκη της υλοποίησης του έργου τόσο για την ασφάλεια των πολιτών όσο και για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσο μεγάλη παραγωγή στην Τριφυλία και η πολιτεία να μην μας έχει εξασφαλίσει την ύπαρξη ενός αυτοκινητόδρομου που θα οδηγεί τα προϊόντα αυτά προς τα μεγάλα κέντρα της χώρας ή της Ευρώπης. Και το κυριότερο είναι και ανάπτυξη. Έχουμε τόσες παραλίες, τόσες ωραίες παραλίες. Ξεκινήσουμε από τις εκβολές του Αλφίου και να φτάσουμε μέχρι τη Μεσσηνία, μέχρι την Κυπαρισία και μην προχωρήσουμε και πιο κάτω. Έτσι, έχουμε παραλίες οι οποίες δεν υπάρχουν και είναι ανεκμετάλλευτες. Αν θέλει το κράτος, όπως λέει, βασίζεται στον τουρισμό, θέλει να είμαστε μια χώρα με τουρισμό, πρέπει κάποια στιγμή να εκμεταλλευτούμε και αυτές τις παραλίες.